Αυτό το αρχίσαμε το 2002 και έχουμε κάνει 4 ήδη, κάθε 5 χρόνια. Και ήταν κανονικά να γίνει φέτος. Είχαμε αρχίσει αυτά, αλλά δεν μπορούσαν να έρθουν οι καθηγητές από το εξωτερικό, επειδή από τον κορονοϊό. Και έτσι το αναβάλαμε για να γίνει του χρόνου. Και με αυτό βρήκα μια περίπτωση που εγώ δουλεύω στην Ευρώπη, θέλω να ανέβω στη Γενέβη για άλλη δουλειά, και πέρασα περαστικώς από εδώ να δούμε να τους δημάρχους και τα λοιπά, όλες τις εξουσίες, να κουβεντιάσουμε πώς αυτή. Για μας, αυτά που κάναμε για το χωριό, χρειαζόμαστε μονάχα το χώρο στην ουσία. Αλλά πρέπει να κάνουμε και κάτι για τον τόπο, ένα πολιτιστικό, να προσφέρουμε εμείς παραπανήσεων, να μην είμαστε κλειστοί μονάχα στο χωριό για μια εβδομάδα. Και αυτό που είχαμε κάνει τα προηγούμενα χρόνια, είχε έρθει και η περιφέρεια και ο Δήμος παντού, ας πούμε, πρόσφεραν ένα δείπνο, κάτι, μια εκδρομή, εικονικά για να λέω εγώ στην ουσία, αλλά ήταν μεγάλα για να βγαίνουμε, να γίνουμε και να γνωρίσουν και ξένοι την Τρίπολη και να γνωρίσουν και εμείς και το δικό μας. Την ελληνικότητα στην ουσία. Είχατε μία συνάντηση με τον κύριο Δήμαρχο και με τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας. Σήμερα. Ναι. Σήμερα. Θέλω να μου πείτε τι σας είπαν και βέβαια για πότε προγραμματίζεται το 5ο κατά σειρά συνέδριο ναι. Αστροφυσικής ραδιοαστρονομίας, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι, φυσικά. Το συνέδριο σήμερα το κάναμε τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου, από τον καιρό για να μην είναι ούτε κρύο ούτε ζέστη. Για να φέρουμε τους κέντρους και είναι τα χωριά μας ωραία, ακόμα τα λουλούδια έξω κτλ. Όπως είχε έρθει μια φορά, ένα σύλλογο που ήταν η γυναίκα του από την Τοσκανία και μου λέει αυτή, μου λέει, εδώ το κεραστάρι αφήνει την Τοσκανία για νεκρή. Λοιπόν, και αυτό κάνουμε αυτή τις ημερομηνίες, πάρετε. Λέμε την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, αλλά το έχουμε καθορίσει κανονικά. Αυτή είναι μια εβδομάδα διαφορά. Και αυτό θα το κάνουμε τώρα, θα βγει στο σελίδα σε ένα μήνα, δύο, και θα είναι όλα επίσημα πια από εκεί μετά. Ο κύριος Δήμαρχος ήταν πολύ θετικός, ό,τι θέλετε λέει, θα κάνουμε και σιγά σιγά να προωρήσουμε εμείς, παραδείγματος χάρη, θα τις βάλουμε μέσα για sponsors, όπως λέμε στα αγγλικά, επίσημα. Στην ιστοσελίδα από την αρχή. Και το ίδιο και ο κύριος Περιφέρειας, να τα βρούμε, πέστε μας τι όταν θα γίνουν πιο οριστικές οι ημερομηνίες και θα προσπαθήσουμε. Και λέμε να κάνουμε και μια ομιλία όπως κάναμε πάντοτε για το κοινό έξω, προηγουμένως στο φιλοτεχνικό, άλλος είπε στο Μαροπούλιο τώρα εδώ πέρα, κάτι. Ή είπα και εγώ μια πρόταση, λέω αφού έχει και πανεπιστήμιο, να δούμε αν υπάρχει κλάδος πανεπιστημίου εδώ πέρα που ενδιαφέρεται σε αυτά που κάνουμε εμείς. Περίπου, να βγούμε και μια ώρα, ένα μεσημέρι, ξέρω εγώ, ένα απόγευμα, να κάνουμε και εκεί πέρα μια στους φοιτητές και να μας ρωτήσουν και τι κάνουμε εμείς και να μπορέσουμε να σμίξουν για τις δύο μεριές. Να μας πείτε το θέμα, πώς το σκέφτεστε, τι θέλετε να αναλύσετε η θεματολογία, αν όλα πάνε καλά και διεξαχθεί το συνέδριο τον Ιούνιο. Λοιπόν, αυτά είναι επιστημονικά συνεδρία που γίνονται συνέχεια σε ολόκληρο τον κόσμο. Και αυτά, η επιστήμη που κάνουμε, επαγγελματική, ό,τι βγάλουμε τελικά, τα δημοσιεύουμε σε ειδικά journals της επιστήμης μας. Αλλά προτού τα δημοσιεύσεις και τα λοιπά, μαζευόμαστε σε αυτές τα συμπόσια που λέμε, τα μικρά, οι workshops, που μιλάμε τα τελευταία που κάνουμε, ένας με τον άλλον. Και αλλάζουμε ιδέες, μπαίνουμε σε συνεργασίες, αυτά. Αυτό είναι το αποτέλεσμα αυτών. Λοιπόν, αυτά που θα παρουσιάσει ο καθένας στο συνέδριο, θα τα δημοσιεύσουμε πάλι στην ιστολογία τώρα. Πόσο έχει προχωρήσει το κομμάτι της επιστήμης αυτής? Καλά, η επιστήμη αστρονομία είναι από τις αρχαιότερες τα αστέρια. Εμείς κάνουμε ειδική ραδιοαστρονομία και μέσα σε αυτή είναι άλλη διαφορετική κλάδη. Κάθε φορά που έχουμε κάνει το workshop εδώ πέρα, έχουμε ανοίξει και λιγάκι διαφορετικό θέμα. Δεν είναι το ίδιο πάντοτε, ποτέ. Ακόμα προσπαθούμε να δούμε το θέμα τώρα το πιο μοντέρνο. Παραδείγματος χάρη, φτιάχνουμε τώρα διεθνώς τηλεσκόπια με ένα δισεκατομμύριο ευρώ στην Αφρική, στην Νότια Αφρική και στην Αυστραλία, και στις δύο μεριές. Και θα κάνουμε αυτό το πρώτο και όσο προσπαθούσαμε να τα σχεδιάσουμε αυτά, άρχισαμε και κάνουμε ήδη την επιστήμη. Καλά να δούμε τα πρώτα αποτελέσματα αυτής της επιστήμης μέχρι αυτή τη στιγμή και τι σημαίνει αυτό που όταν θα φτιάξουμε το μεγάλο τηλεσκόπιο για τις δύο χώρες. Πόσο πιστεύετε ενδιαφέρει τον κόσμο όταν έχει όλα αυτά τα προβλήματα τα δικά του,
και με την υγεία που είχαμε τώρα τον κορονοϊό, αλλά και με το οικονομικό περιβάλλον που είναι δύσκολο. Πόσο θεωρείτε το να μιλάς για τα άστρα, για όλο αυτό το κομμάτι, έτσι μπορεί να απασχολεί τον κόσμο? Ναι, πάντα από ό,τι είχα δει, ό,τι ήταν η περίπτωση, ήταν όλοι περίεργοι για το σύμπαν, για τα αστέρια. Καμιά φορά ανεβαίνω σε ένα αεροπλάνο και αν κάθεσαι δίπλα με κάποιος και του πω ότι είμαι αστρονόμος, θα με ρωτάνε όλες τις ώρες. Και δεν έχω πρόβλημα εγώ. Και έτσι νομίζω πάντα ότι είχε ο κόσμος. Και φεύγεις από την καθημερινότητα, λέει λιγάκι, να δεις κάτι τι γίνεται στην αστρονομία και στο σύμπαν αλλού. Και είναι και η περιέργεια. Με αυτά τις περιέργειες τα φτιάχνουμε, βγαίνουμε και από εκεί κάτω, στην καθημερινή ζωή, τελικά. Παραδείγματος χάρη, το Wi-Fi που λέμε, το είχαμε ανακαλύψει εμείς στην Αυστραλία τελικά, δήθηκε, από την αστρονομία. Ψάχναμε να βρούμε τα αστέρια, γιατί είχαμε προβλήματα με τα αστέρια, ήταν πολλά έτσι, και ένα με το άλλο πέφτανε. Και με αυτό κάναμε επιστημονικά πώς θα τα διακρίνουμε. Και αυτοί οι ιδέες μπήκαν τελικά στο Wi-Fi. Και η Αυστραλία βγήκε από εκεί, αυτοί έχουν την πατέντα του Wi-Fi. Και βγήκε από την αστρονομία τελικά. Δεν το κάνουμε για αυτά όμως, κάνουμε για την αστρονομία, αλλά αυτά είναι τα υποπροϊόντα αυτά. Πάντως είστε τόσο έτσι συνδεδεμένος με την επιστήμη που βλέπω ότι ακόμα και η μπλούζα που το συζητούσαμε στην αρχή έχει, για να το δουν και όσοι δουν τη συνέντευξή σας, έχει τα καγκουρό με έναν αστρονόμο έτσι στο διάστημα. Ναι, ήταν για αστείο, για αυτό που λένε ότι δεν είχαμε πάει στη Σελήνη. Λέει κάπου κάνανε ένα έργο και πήρανε μερικοί φίλοι που δουλεύαν σε ένα μεγάλο της NASA στην Αυστραλία και είχαν τη φωτογραφία της Σελήνης και βάλανε πάνω τα καγκουρό. Για αστείο. Και εγώ το έχω ακόμα 20 χρόνια αυτό το κράτο. Είναι το πιο σημαντικό. Μάλιστα, είναι εκτιμώς. Τα αγαπημένα. Λοιπόν, περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις. Φυσικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι κι αλλιώς είναι ένας τρόπος να στηρίζετε και το χωριό σας. Ναι, να το επιδεικνύουμε. Ακριβώς, να το γνωρίζει ο κόσμος. Ναι, εμείς πηγαίνουμε σε πολλές κεντρώσεις και αυτό έχει κάτι αλλιώτικο ενδιαφέρον, γιατί είναι αλλιώτικο. Δεν είναι πολύ μοντέρνο και τα λοιπά να δούμε και τα πρόβατα μας στο χωριό περπατάνε. Αυτό που τους άρεσε πολύ. Έρχεται ο Δεσπότης και μας ευλογάει και τους φαίνεται παράξενο. Τι γίνεται? Βλέπουν άλλα ήθη, άλλα έθιμα, άλλη νοοτροπία, άλλο κόσμο. Ναι, φυσικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ.